Η κυβέρνηση πάντως βρίσκεται στη δίνη του φορολογικού νομοσχεδίου. Η επεξεργασία του άρχισε, υπάρχει μια συνάντηση εκπροσώπων των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και μπόλικη γκρίνια. Γκρίνια ακόμα και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τα μέτρα είναι σκληρά, η κοινωνία δεν αντέχει και θα μάθουμε τώρα από τον Χρήστο Κούτρα, τον οποίο θα βρούμε. Θα καλησπέρισω και τον Νίκο Φιλιππίδη που θα μας πει στοιχεία από αυτό το νομοσχέδιο σε λίγη ώρα, αφού μάθουμε πρώτα τι γίνεται εκεί όπου έχουμε την συνάντηση. Θα δούμε λοιπόν τον Χρήστο πρώτα. Για... Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα επίσης και στον πρόεδρο Παπαγγελόπουλο. Καλησπέρα. Είσαι στο Υπουργείο Οικονομικών, σωστά? Σωστά. Για πες μας. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει αυτή η συνάντηση από τις 5. Είναι ο κύριος Στουρνάρας, ο Υπουργός των Οικονομικών, και είναι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς, οι οποίοι αντιδρούν κυρίως με αιχμή το θέμα της κατάργησης του αφορολογήτου για τα παιδιά. Τώρα, μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι έχει γίνει τοποθέτηση των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ και τώρα γίνεται τοποθέτηση των εκπροσώπων της ΔΗΜΑΡ. Αναφορικά με αυτά που έχουν προτείνει τώρα, μπορώ να σου πω μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται εδώ, ήταν και ο κ. Σαχινίδης, ο οποίος αποχώρησε. Να σου πω πριν βεβαίως ότι η συνάντηση θα επαναληφθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Θα υπάρξουν αρκετές τέτοιες συναντήσεις για να βρεθεί μια κοινή πορεία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ τώρα προτείνει για τα παιδιά να αυξηθεί η επιστροφή φόρου κατά 5%, δηλαδή αυτό το 1950 που θα υπάρχει ως επιστροφή φόρου, να αυξάνεται, να υπάρχει προσάυξη κατά 5% για κάθε παιδί. Το δεύτερο που προτείνει και αφορά αρκετό κόσμο και ψάχνουν να βρουν αν στοιχίζει κάτι και πώς γίνεται να εφαρμοστεί, από ό,τι τους είπε και ο κύριος Στουρνάρας, και λέει ότι αφορά πολύ κόσμο, γιατί αφορά νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά και στρέφονται, θέλουν να στραφούν στην επιχειρηματικότητα. Αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι να μην φορολογούνται όπως οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες, να φορολογούνται είτε με το μισό του φόρου των ελεύθερων επαγγελματιών, είτε να φορολογούνται ως μισθωτοί και να υπάρξουν και κάποιες ελαφρύνσεις στα ασφαλιστικά. Πάντως, ο κύριος Στουρνάρας έκανε μια δήλωση νωρίτερα, λίγο πριν αρχίσει η συνάντηση, να τη δούμε για την ενδεικτική. Πάντα υπάρχουν περιθώρια λιγμών, αλλά πρέπει όμως να εξοικονομήσουμε από το φορολογικό νομοσχέδιο γενικότερα. Είναι κομμάτι των 13,5 δισεκατομμυρίων, αλλά 2,5 περίπου είναι από το φορολογικό νομοσχέδιο. Άρα, όποιος προτείνει κάποια κατάργηση, θα πρέπει να προτείνει και κάτι σε αντικατάστασή της. Άρα όμως υπάρχουν και δεδομένες διαφορετικές προσεγγίσεις από τη Δημοκρατική Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ. Θα τις δούμε όλες. Άλλωστε, γι' αυτό εγώ πιστεύω στον διάλογο. Αλλά κυρίως πρέπει να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας. Γιατί αυτά τα πράγματα τα έχουμε συμφωνήσει και τα έχουμε ψηφίσει. Με μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε η Γερμανική Βουλή τις αποφάσεις του Eurogroup για την Ελλάδα, με τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Πράσινους να συμπαρατάσσονται με το κυβερνητικό στρατόπεδο, από όπου δεν έλειψαν πάντως οι διαρροές. Προηγήθηκε μια συζήτηση σε υψηλούς τόνους με τον Wolfgang Schäuble να στέλνει μηνύματα στην Ελλάδα, προειδοποιώντας ότι η συζήτηση για παραγραφή χρέους σύντομα θα χαλάρωνε τη μεταρρυθμιστική βούληση στη χώρα μας. Nur unter allergrößten Widerständen treffen können und nur wenn man dazu gezwungen ist. Das muss man doch klar sehen. Und deswegen muss man wissen, aktuelle Spekulationen über einen Schuldenerlass würden genau diese falschen Anreize setzen. Sie wissen, dass die Basiszahlen für Griechenland und das ohne ihre Luftbuchungen, dass das alles auf einen Schuldenschnitt am Ende hinausläuft. Aber Sie scheuen diese Wahrheit wie der Teufel das Weihwasser. So wie Sie. Es wird jetzt verschoben, aber irgendwann wird das kommen und dann werden wir Sie aus Ihrer Verantwortung dafür nicht entlassen, meine Damen und Herren. Ο Wolfgang Schäuble επεσήμανε ότι η εκταμείευση της δόσης για την Ελλάδα θα εξαρτηθεί από την ανάλυση για τη βιωσιμότητα του χρέους που θα κατατεθεί τον Δεκέμβριο. Also in diese Analyse muss das Ergebnis dieses Schuldenrückkaufsprogramms eingehen und das Ergebnis können wir heute noch nicht. Auf der Grundlage dieses Ergebnisses kann dann die Troika die Empfehlung über die Aussagen der Programmbranche aussprechen. Σοσιαλδημοκράτες και Πράσινοι επιτέθηκαν στην Άγγελα Μέρκελ για τη διαχείριση της κρίσης, κατηγορώντας την ότι προωθεί οικονομικό χαρακτήρι στην Ευρωζώνη. Eine ausschließlich auf Sparen setzende Konsolidierungspolitik verschärft die Rezession. Eine Rezession verschärft das Einnahmeproblem des griechischen Staates. Und die Folgen dieses Einnahmeproblems sind nicht sinkende, sondern wachsende Schulden. Die griechische Wirtschaft befindet sich in einem Transformationsprozess.
der vielleicht am ehesten demjenigen ähnelt, den die osteuropäischen Länder nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Sowjetunion-Imperiums leisten muss. Πόσα χρήματα χρωστάτε? Κοιτάξτε, οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς τράπεζες, λοιπούς πιστωτές μέσα στους οποίους περιλαμβάνονται προμηθευτές, εργολάβοι κτλ. Δημόσιο, ΙΚΑ και εργαζόμενους είναι περίπου αυτή τη στιγμή γύρω στα 700 εκατομμύρια. Παγώνεις μόνο που τα ακούς. Λοιπόν, σαφέστατα είναι ένα, πολύ, είναι ένα μεγάλο νούμερο. Παρ' όλα αυτά, από την άλλη, θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι έχουμε μία αξία, έχουμε στο ενεργητικό μας, σε πάγια, μία αξία που αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 800 εκατομμύρια. Η Νέα Δημοκρατία είναι μία από τις τελευταίες μισθώσεις που κάναμε. Είναι δικό σας το κτίριο που στεγάζεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Ήταν δικό μας. Το ακίνητο αυτό είναι, είναι το τελευταίο ακίνητο στο οποίο κάναμε την διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το τελευταίο. Το τελευταίο. Αυτό είναι ένα ακίνητο το οποίο πουλήσαμε στην εμπορική και στην αγροτική leasing. Αλλά λόγω μη καταβολής ενός πολύ μεγάλου ποσού μισθωμάτων από την πλευρά του, του συγκυβερνώντος κόμματος, καταγγέλθηκε αυτή η χρηματοδοτική μίσθωση από την πλευρά της εμπορικής και της αγροτικής. Και πλέον το ακίνητο έχει περάσει στην ιδιοκτησία της αγροτικής και της εμπορικής leasing. Δεν πλήρωνε η Νέα Δημοκρατία, δεν νίκη, δηλαδή. Θεωρώ ότι ακόμα και τώρα ουσιαστικά το τελευταίο μίσθωμα που έχει πληρωθεί πρέπει να είναι ή Απρίλιο ή Μάιο του 2011. Θέλετε να πείτε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πληρώνει εδώ και 1,5 χρόνο ενίκιο για τα γραφεία της. Ναι, τουλάχιστον μέχρι την καταγγελία της μίσθωσης ήταν περίπου 14 μισθώματα τα οποία δεν είχαν εξοφληθεί. Τώρα, 4 τα ξημερώματα αστυνομικοί μπαίνουν τρέχοντας στον χώρο του Πανεπιστημίου, συλλαμβάνοντας τους καταληψίες εντός των εγκαταστάσεών του. Θέλουν να δώσουν τέλος στη δίμηνη και πλέον κατάληψη από τους εργολαβικούς υπαλλήλους. Καταδικάζουμε την διοίκηση του Πανεπιστημίου που σε εργαζόμενους που δουλεύουν για το ψωμάκι τους έστειλε τα ΜΑΤ να τους πάρει μέσα. Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, 11 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος απήγγειλε την κατηγορία της διατάραξης για οικής ειρήνης. Συναδελφοί τους και φοιτητές που συγκεντρώθηκαν στο Πανεπιστήμιο έκαναν πορεία διαμαρτυρίας προς τα δικαστήρια σε ένδειξη συμπαράστασης. Τι να πω, μια άδικη σύλληψη. Δεν έχω τίποτα να πω, παιδιά, είμαστε κουρασμένοι. Να είστε καλά. Ο αγώνας συνεχίζεται. Να σταματήσει κάθε δίωξη και στους φοιτητές αλλά και στους εργαζόμενους. Την επιχείρηση αστυνομίας καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ προκαλώντας την αντίδραση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η παραβίαση του ασύλου, η επιστράτευση της καταστολής δεν επιλύουν τα οξύτατα λειτουργικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πολιτική λιτότητας και περικοπών των μνημονίων. Το πανεπιστημιακό άσυλο είναι άσυλο ιδεών και μόνον, αλλά δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να το εκλαμβάνει ως άσυλο πάσης μορφής παρανομιών. Η αστυνομία όφιλε να επέμβει νωρίτερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προτού μεταβληθεί σε χωματερή γεμάτη ποντίκια και τοξικά απόβλητα. Το ΚΚΕ καταδικάζει την επέμβαση των ΜΑΤ και τη σύλληψη 11 αγωνιζόμενων απολυμμένων και απλήρωτων εργατών που διεκδικούν την πληρωμή των δεδουλευμένων τους και το δικαίωμά τους στην εργασία. Οι 11 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δικαστούν τη Δευτέρα στο Αυτόφορο. Εκατοντάδες Παλαιστίνοι έχουν βγει στους δρόμους πανηγυρίζοντας την ιστορική ημέρα για τη χώρα τους. Παρά τις διαφωνίες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας και φυσικά του Ισραήλ, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα με το οποίο η Παλαιστινιακή Αρχή αναβαθμίζεται σε κράτος μη μέλος με την ιδιότητα του παρατηρητή. Η απόφαση πρόκειται για μια πολιτική, διπλωματική αλλά και συμβολική νίκη την οποία περίμεναν με αγωνία οι Παλαιστίνοι, καθώς πλέον αναγνωρίζεται έστω και σιωπηρά ένα Παλαιστινιακό κράτος. Η απογοήτευση των Ηνωμένων Πολιτειών εμφανής στις δηλώσεις της Χίλαρη Κλίντον. The unfortunate and counterproductive resolution at the United Nations General Assembly that just passed, because it places further obstacles in the path to peace. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε απειλήσει πως αν η απόφαση περάσει, το Κογκρέσο δεν θα εγκρίνει την αποδέσμευση 200 εκατομμυρίων δολαρίων βοήθειας που είχε υποσχεθεί η Ουάσιγκτον στην Παλαιστινιακή Αρχή.